του κυρίου Βαρουφάκη να μας ρίξουν στην ξέρα της δραχμής και με μια πιθανότητα εξόδου ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όντως, σε σχέση με εκείνη την εφιαλτική περίοδο, είμαστε σε καλύτερη θέση. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η θέση που σήμερα βρισκόμαστε, η καλύτερη, είναι πολύ πιο πίσω από τότε που παρέδωσε την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Έτσι λέτε, λέτε. Απολύτως. Κύριε καθηγητά, εσείς σε όλους τους δείκτες. Βεβαίως. Λέτε δηλαδή ότι οικονομικά βεβαίως η Ελλάδα, ναι, το 14, τέλος 14, ήταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι είναι σήμερα. Ναι. Στο μόνο, η μόνη βελτίωση θα ρωτήσετε. Κάντε τριπλό. Παρότι εγώ δεν σας διέκοψα. Όχι, μια ερώτηση. Όχι, μπορείτε να την κάνετε. Δεν τρέπετε να κάνετε. Αρκεί να έχω τον αναγκαίο χρόνο να απαντήσω. Αν τον έχετε. Πολύ όμορφα. Να κόψετε χρόνο στον κύριο καθηγητή να δώσετε. Βεβαίως. Νομίζω ότι καταλαβαίνω την κριτική σας, αλλά εξακολουθείτε να έχετε την άποψη που εκφράσατε 25 Ιανουαρίου σε ένα άρθρο σας στο Insider που λέτε ότι η λύση για τη χώρα είναι μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Διότι έχουμε εδώ έναν εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ικανό τον κύριο Βαγγελόπουλο, το λέει πάρα πολύ καλά. Ναι. Αν είναι να μην λέμε καθηγητή Δημοκρατία, να βάλουμε δεύτερο εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, να καταλάβουμε τώρα στο τι λέμε. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι να απαντήσουμε. Εκλήθη ω καθηγητή.